Μήπως να διαβάσουμε το βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου και να ησυχάσουν τα πνεύματα και τα πάθη λίγο. Κυρία Δημοπούλου, τι κάνετε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Δεν θα ησυχάσουν τα πάθη. Δεν θα ησυχάσουν τα πάθη, μάλλον. Περιμένετε, περιμένετε. Μάλλον θα ανάψουμε το διάβασμα. Θα μου τους ταράξετε περαιτέρω, δεν τους βλέπετε πώς είναι. Δηλαδή, αντί να διαβάσουμε ένα βιβλίο και να ξεχαστούμε, θα ξυπνήσουν και αυτά που είχαμε και κοιμόντουσαν μέσα μας. Όχι. Αν είναι να ξεχαστεί κανείς, θα πάρει ένα Άρλεκιν. Τη θυμάστε την παλιά τη διαφήμιση. Πώς θα τη θυμάστε? Αν θυμάμαι ένα Άρλεκιν, ξεχνιέσαι. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Ακριβώς. Τι κάνετε? Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, μέσα στις δυσκολίες της εποχής είμαι καλά και συνεχίζω. Πάμε να μιλήσουμε για το νέο σας βιβλίο. Βέβαια. Λοιπόν, τι διαδραματίζεται μέσα στις σελίδες του? Λοιπόν, αυτό το βιβλίο γράφτηκε λόγω μεγάλης αγάπης που έχω για τη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Το γιατί θα σας το εξηγήσω, παρότι εγώ είμαι από καταγωγή Αχαιή, έτσι, είμαι από τον νομό Αχαΐας καταγωγή μου. Παρ' όλα αυτά αγαπώ πάρα πολύ τη Δυτική Μακεδονία, γιατί από εκεί είναι ο πατέρας των παιδιών μου και έμαθα τον τόπο, τον γνώρισα από μέσα, δηλαδή με τα αισθήμά του, τα ήθη του, τη γεωγραφία του, τους τόπους. Και αγάπησα αυτή την περιοχή. Και είχα πάντοτε στο μυαλό μου ότι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για τη Δυτική Μακεδονία, για τις ιδιαιτερότητές της, στην τοπιολαλιά, στα αίσθημα, στη μουσική της. Η ευκαιρία μου δόθηκε λοιπόν μέσα από ένα τραγούδι που θα σας εξηγήσω πιο μετά, να γράψω για μια ιστορία που διαδραματίζεται από τα 1911, η αφετηρία της, και φτάνει μέχρι τα 1995, με τον κύριο όγκο όμως της μυθοπλασίας να πατάει στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Δηλαδή μέχρι τα 1960 περίπου, 50-60. Σε αυτή την ιστορία υπάρχουν δύο παιδιά που ζουν σε ένα χωριό του Ρουμλουκιού. Το Ρουμλούκι είναι ο Ρωμιότοπος της Ιμαθίας, γύρω από την παλιά λίμνη των Γιαννητσών. Ζουν εκεί λοιπόν, η περιοχή είναι ακόμα υπό την τουρκοκρατία, είναι τουρκοκρατούμενη ακόμα, μιλάμε για τα 1911. Mm-hmm. Και μεγαλώνοντας, ερωτεύονται, η περιοχή περνάει από την τουρκοκρατία στην ελεύθερη Ελλάδα. Η αγάπη όμως αυτή, λόγω και των κοινωνικών συνθήκων, λόγω και των πολιτικών και ιστορικών γεγονότων που διαδραματίζονται, δεν ευδοκιμεί. Δεν ευδοκιμεί γιατί οι δύο εραστές, ας το πούμε έτσι, απομακρύνονται, αναγκάζονται να απομακρυνθούν πολλές φορές στην περίοδο της ιστορίας. Τελικά, χάνονται και ξαναβρίσκονται, στιγμή, χάνονται και ξαναβρίσκονται. Ναι, γιατί χάνονται και ξαναβρίσκονται και απομακρύνονται εξαιτίας της ίδιας της ιστορίας, όχι μόνο των κοινωνικών συνθήκων, αλλά και τη ίδια τη ιστορία. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν πόλεμοι, Βαλκανική πρώτα, ο πρώτο, ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο εμφύλιο μετά. Και όλη αυτή η δύναμη τη ιστορία του παρασέρνει. Του παρασύρει σε μια κατάσταση και διαρκώ ο ένα αναζητά τον άλλον. Κυρίω ο Νάσιο, το αγόρι, αναζητά την Λισάβο του. Κάποια στιγμή λοιπόν η Λισάβο βρίσκεται στην Αμερική. Εκείνος πάει και την αναζητά. Δεν θα πω βέβαια λεπτομέρειες της ιστορίας. Το Ελισάβετ, όταν... το Ελισάβετ. Μπράβο, η Ελισάβετ. Mm-hmm. Η Ελισάβετ εκεί στην περιοχή λέγεται Λισάβο, λεγόταν Λισάβο. Πηγαίνει η Λισάβο λοιπόν στην Αμερική, όπου αλλάζει το όνομά της και γίνεται Λίζα. Και κάποια στιγμή όταν ξαναανταμώνουν, ο Νάσιος αντιλαμβάνεται ότι έχουν αλλάξει πολλά στην προσωπικότητα εκείνη που είχε αγαπήσει και αναπολύει την παιδική ηλικία της Λισάβος του. Και άρα την αγνότητα εκείνης της εποχής και γι' αυτό ο τίτλος προέκυψε από αυτή την επιθυμία της παιδούλας Λισάβος και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Καλύτερα να σε έλεγαν Λισάβο». Λοιπόν, σπανίως καταφέρνουμε να εξηγήσουμε τον τίτλο ενός βιβλίου. Είναι από τις λίγες φορές που η συγγραφέας ή ο συγγραφέας μου έχει συνδέσει τον τίτλο με την υπόθεση. Το έχει και ο ίδιος. Βέβαια αυτό δεν είναι μια καθαρά ερωτική ιστορία, έτσι. Η ερωτική ιστορία είναι το πρόσχημα. Το κατάλαβα. Υπάρχει ένας φόνος, ο οποίος ξεδιαλύνεται μόνο στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου. Υπάρχουν χαρακτήρες πάρα πολύ έντονοι που μας εξηγούν γιατί δρούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τις πράξεις τους και με το αποτύπωμά τους. Υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο πλούσιο,
γιατί οι ήρωες βιώνουν καταστάσεις λόγω της ιστορίας. Και πιστεύω ότι είναι έχει μια πλοκή πολύ έντονη που κρατάει, θέλω να πιστεύω, αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Και υπάρχει και ένα παράπονο. Το παράπονο του αγοριού που δεν την ήθελε Λίζα. Το παράπονο την του ήθελε αγοριού. Λισάβο. Ακριβώς. Γιατί αν σε πει στο διάβα του χρόνου, αλλάζουμε και αλλάζουμε διαφορετικά ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Έλεγα, δεν θα μου το πει το παράπονο. Δεν θα μου το πει το παράπονο. Αν δεν μου το πει, θα το προσθέσω εγώ στο τέλος. Αυτό είναι το παράπονο. Μάλιστα. Αυτό είναι το παράπονο. Αυτή είναι η ιστορία λίγο πολύ. Mm-hmm. Ενδιαφέρον έχει να σας πω το πώς προέκυψε το να γράψω αυτό το βιβλίο, πέρα από την αγάπη που ήταν η αιτία. Η αφορμή δόθηκε μέσα από ένα τραγούδι. Μέσα από ένα τραγούδι που έμαθα εγώ να χορεύω σε ένα σύλλογο που πήγαινα πολιτιστικό εδώ στην Αθήνα. Μαθαίναμε λοιπόν χορούς της Δυτικής Μακεδονίας και ένας από αυτούς ήταν ο λεγόμενος της Λισάβος. Αν τον αναζητήσετε μέσα από το YouTube, μπορείτε να τον δείτε σε διάφορες εκτελέσεις. Είναι ο χορός της Λισάβος, έτσι είναι το όνομά του. Έτσι είναι, της Λισάβος. Και καθώς εγώ χόρευα τα βήματα, μάθαινα τα βήματα και άκουγα τους στίχους, γιατί συνήθως είναι οργανικό, υπάρχουν όμως και στίχοι. Εγώ λοιπόν το είχα ακούσει με τους στίχους. Και καθώς λοιπόν άκουγα τους στίχους και μάθαινα να χορεύω, εμένα το μυαλό μου πετούσε στην περιοχή εκείνη, σε μια κοπέλα που στην περιέγραφε το τραγούδι, η όμορφη πολύ, που την αγαπούσαν πολλοί άντρες. Και εκεί, μέχρι να μάθω τα βήματα, είχα στήσει και το χαρακτήρα μου στο μυαλό μου. Και είπατε να δώσετε στο τραγούδι αυτό μια ζωή διαφορετική μέσα από ένα βιβλίο με πρωταγωνίστρια Ακριβώς. τη γυναίκα εκείνη που τη λένε έτσι. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Ακριβώς. Άρα τώρα, να'τε καλά. Λογικά τώρα εσείς, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το βιβλίο, βρίσκεται σε διανομή κτλ. Κτλ. Και πωλείται, έχετε ξεκινήσει ήδη να γράφετε. Εννοείται. Yeah. Γιατί μέχρι να βγει ένα βιβλίο στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, έχουν μεσολαβήσει περίπου 9, μπορεί και χρόνο. Και σιγά μην αφήνετε τη συγγραφή, γιατί άμα την αφήσετε, θα σε αφήσει και αυτή. Οπότε, ξέρετε, αυτό είναι σαράκι. Δεν περνάει. Άμα μπει σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι δεν μπορείς να σταματήσεις. Αισθάνομαι ότι ζω μερικές φορές, αισθάνομαι ότι ζω δύο ζωές ταυτόχρονα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και το ακούω. Στην πραγματικότητα και μία στο κεφάλι μου. Πολύ είναι καλή φοβερό. Επιτυχία. Πολύ καλή επιτυχία στο βιβλίο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ. Και εύχομαι να γράψω και ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή. Δεν το έχω κάνει ως τώρα. Τι περιμένετε. Λίγο πιο δεξιά. Έλατε. Λίγο να μετακινηθείτε. Μια καλή ιστορία που είναι λίγο διαφορετική. Τη Δυτική Μακεδονία, τη Κεντρική. Καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτα. Αυτό. Και ναι, μια ανάσα δρόμος. Σας εύχομαι, μια και είναι 1η Απρίλη, οι πωλήσεις του βιβλίου σας να είναι σαν ψέμα. Τόσο καλές. Να είστε καλά. Καλά ψέματα. Πάει η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι πάει καλά, πάει πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, να κυρία Δημοπούλου. Να είστε καλά. Καλό μήνα σε όλους. Επίσης.